Πώς θα σου φαινόταν αν μετατρέπαμε μαζί αυτή τη φωτογραφία σε αυτό το έργο τέχνης με τη χρήση του Adobe Photoshop? Για αρχή, το μόνο που πρέπει να γνωρίζεις είναι τα βασικά εργαλεία της παλέτας. Το πρώτο βήμα που έχουμε να κάνουμε είναι να επιλέξουμε γύρω-γύρω το κεφάλι και να το περικόψουμε έτσι ώστε να το χωρίσουμε σε τρία τμήματα. Το καλύτερο εργαλείο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για αυτή τη δουλειά είναι το πενάκι. Για μένα είναι το πιο σωστό εργαλείο, διότι υπάρχει απόλυτη ακρίβεια και μπορείς να ελέγξεις τους κόμβους και να τους πας ακριβώς στα σημεία που επιθυμείς. Όταν κλείσεις το σχήμα σου, πηγαίνεις πλέον στην καρτέλα Path και δημιουργείς μια καινούρια επιλογή. Όπως βλέπεις, έχουν δημιουργηθεί κάποιες διεκεκομμένες γραμμές. Το κάνουμε αποκοπή και πηγαίνουμε σε ένα καινούριο layer και το κάνουμε επικόλληση. Διαγράφουμε τα προηγούμενα layer και στη συνέχεια δημιουργούμε ένα καινούριο φόντο. Εγώ επιλέγω το Solid Color έτσι ώστε να μπορέσω να πάω είτε με degradé είτε με κάποια άλλη απόχρωση και έτσι δημιουργώ ένα φόντο δίνοντας κάποιο χρώμα ή βάθος στο background. Στη συνέχεια πρέπει να χωρίσουμε το κεφάλι σε διάφορα τμήματα. Εγώ τελικά επέλεξα αντί για τρία να είναι τέσσερα τα τμήματα. Με την ίδια λογική πηγαίνουμε, επιλέγουμε ξανά, path, αποκοπή, επικόλληση σε καινούριο layer. Όταν ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία, τοποθετούμε τα κομμάτια στα σημεία που θέλουμε, τα προσαρμόζουμε και ξεκινάμε. Το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνεις ουσιαστικά είναι να δώσεις έναν όγκο σε αυτό το κομμένο πρόσωπο, γιατί όταν κόβεις ένα κεφάλι, σαφώς και υπάρχει μέσα περιεχόμενο. Πάλι με τη χρήση από το εργαλείο πενάκι, θα δημιουργήσουμε κάποιους όγκους πίσω από τα layer των τμήματων του κεφαλιού. Θα τους δώσουμε το ανάλογο χρώμα, εγώ προσθέτω και μία σκιά για να φαίνεται λίγο, ξέρετε, ότι το ένα επισκιάζει το άλλο και να δίνει και ένα βάθος. Το καλύτερο και το πιο εύκολο που μπορείς να κάνεις είναι να αντιγράψεις τον όγκο που έχεις δημιουργήσει, να πας πάλι με το path, να σχεδιάσεις εσωτερικά και να σβήσεις απαλά με τη γόμα. Πολύ σημαντικό είναι να μην χαθείς μέσα στα layer. Φρόντισε να τα κάνεις όλα με τα ονομασία και να τα βάλεις σε ειδικούς φακέλους ανά γκρουπ. Τέλος, εγώ επέλεξα και τα γυαλιά του κυρίου, έτσι ώστε να το κάνουμε ακόμα λίγο πιο σουρεάλ. Επιλέγω βάφος βίνο ακριβώς με την ίδια λογική που ακολουθούμε σε όλο το βίντεο. Προσθέτω και επεξεργάζομαι τις τελικές λεπτομέρειες, προσθέτοντας κάποιες σκιές και γενικότερα διάφορα effect. Κάνω export και η φωτογραφία μας είναι έτοιμη. Αν πάλι δεν γνωρίζεις Photoshop, γράψε μου από κάτω στα σχόλια αν θα ήθελες να δούμε μαζί τη βασική παλέτα εργαλείων και διάφορα tips and tricks για αυτό το πρόγραμμα.